Δημοτικό ραδιόφωνο Ρεστιάδας, εδώ στους 101,5. Πάντα χαίρομαι για τους καλεσμένους που βρίσκουν χρόνο, που αφήνουν ό,τι έχουν να κάνουν και έρχονται εδώ σε αυτήν την εκπομπή, γιατί τους αρέσει το ακροατήριο της εκπομπής. Είμαι περήφανη για τους ακροατές μου. Οπότε σήμερα άφησε ό,τι είχε να κάνει προς στιγμήν η κυρία Χριστίνα Γκυλιλούδη, η διευθύντρια της Δημοτικής Υπηρεσίας, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στην πόλη μας, του πρώην ΟΑΕΔ, και έρχεται να μας πει τα νέα της υπηρεσίας, γιατί τις προηγούμενες μέρες είχαν και την επίσκεψη του διοικητή της ΔΥΠΑ, τον κύριο Πρωτοψάλτη Σπυρίδωνα, οπότε σίγουρα θα έχει να μας πει πολλά νέα. Κυρία Γκυλιλούδη, καλωσορίσατε. Καλώς σας βρήκα, αγαπητή μου Αναστασία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Θέλω να μιλήσω στην κυρία Γκυλιλούδη στον ενικό, γιατί τη θεωρώ έναν υπέροχο άνθρωπο και είναι πολύ ωραία και πολύ όμορφα για όλους όσους συνεργάζονται μαζί σου, Χριστίνα. Στο πρόσωπό σου χαίρομαι να μιλάω με γυναίκες σαν εσένα, που πάντα έχουν να μας μάθουν πράγματα. Και εγώ χαίρομαι που σε ξανακούω, Αναστασία, και τα ξαναλέμε. Είχαμε καιρό να τα πούμε. Ναι. Όντως είχαμε καιρό να τα πούμε. Ελπίζω να τα λέμε και όλο και πιο συχνά. Εννοείται. Εγώ θα ευχηθώ. Για πείτε μας λοιπόν, η επίσκεψη του διοικητή της ΔΥΠΑ, τι λόγο είχε? Η ξαφνική θα την ονομάσω. Ευνίδια. Δεν ήταν προγραμματισμένη. Από ό,τι γνωρίζουμε και από ό,τι είπε και ο ίδιος ο κύριος διοικητής, ήταν κομμάτι ότι δεν αφήνει μέρα ανεκμετάλλευτη. Οπότε κάποια ακύρωση ενός άλλου ταξιδιού τον έφερε στο μυαλό ότι να κάναμε ταξίδι εδώ πάνω σε εμάς. Εμείς μπορώ να πω ότι φνηδιαστήκαμε, αλλά χαρήκαμε, γιατί είχε πάρα πολλά χρόνια, 35 χρόνια, να επισκεφτεί ένας διοικητής της ΔΥΠΑ τώρα, πρώην ΟΑΕΔ, όπως ξέρουν οι περισσότεροι, μέχρι να μας μάθουν ΔΥΠΑ, ένας διοικητής του ΟΑΕΔ. 35 χρόνια. 35 χρόνια και πλέον. Τότε, Αναστασία μου, ήμουνα πρόεδρος σε κάποιο τοπικό σωματείο και είχα συναντήσει την κυρία Τζαβέλα για πρώτη φορά στο εργατικό κέντρο της Ορεστιάδας, όχι ως υπάλληλος του ΟΑΕΔ τότε. Ήταν όντως μια πολύ ευχάριστη έκπληξη όμως. Τον υποδεχτήκαμε με χαρά, τον γνωρίσαμε από κοντά, για μένα τουλάχιστον πρώτη φορά από κοντά. Και μου άφησε αρκετές θετικές εντυπώσεις και πολύ μεγάλο καλάθι, ομολογώ, ότι κρατούσε όταν ήρθε. Α, υποσχέθηκε πράγματα δηλαδή, και είχε δώρα μαζί του το καλάθι. Οπότε έχεις να μας πεις και νέα. Ναι, έχουμε να πούμε νέα, όπως ήδη προαναγγέλλονται από κανάλια, από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά ουσιαστικά επειδή έχουν βγει και ανάλογες τα δελτία τύπου σε κάποια προγράμματα, μάλιστα και ΦΕΚ, που αυτό σημαίνει ότι δεν είναι λόγια, είναι πραγματικότητα, και όσο νούπου θα έρθουν. Είναι κάποια δειλά-δειλά έχουν ανοίξει, κάποια που πάντα μένουν ανοιχτά. Τα τελευταία χρόνια μπορώ να πω ότι ο ΟΑΕΔ έχει πάρα πολλά προγράμματα και μεγάλη ανταπόκριση από τους εργοδότες. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι τίποτα δεν μπορεί να υλοποιήσει μόνο του η ΔΥΠΑ, εάν δεν υπάρχει η πρόκληση και η πρόσκληση από τους εργοδότες. Έτσι, ναι, θέλει συνεργασία. Συνεργασία θέλει για να γίνει πραγματικότητα. Το ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις. Για πρώτη φορά τα τελευταία δύο χρόνια έχει τρέξει και ένα πρόγραμμα πλησίων της σύνταξης που υλοποιείται και από δημόσιους φορείς, όπως γνωρίζεις πολύ καλά, ο Δήμος. Και εγώ μέσα από τέτοιο πρόγραμμα δουλεύω. Μέσα από αυτό είσαι, Αναστασία, και χαίρομαι. Μέσα από αυτό είσαι. Δίνει μια καλή ευκαιρία για 24 μήνες απασχόληση, όπως και εμείς στην υπηρεσία, η δικιά μας εδώ, το ΚΠΑ, το Κέντρο Προώθησης της Ορεστιάδας, έχει ενισχυθεί από άτομα με αυτό το πρόγραμμα. Και ευτυχώς, θα
θα πω που στη συγκεκριμένη στιγμή έχει ενισχυθεί και η υπηρεσία μας πολύ από προσωπικό, συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι 5 και 2 με το πρόγραμμα άνω των 55, ένα συνάδελφος από κινητικότητα, που αυτό σημαίνει ότι καλώς έρχονται τα προγράμματα, καλώς μας είδε ο διοικητής και έφυγε όπως ομολόγησε με πολύ καλή εικόνα, αλλά ήταν και η στιγμή τέτοια, γιατί η υπηρεσία μας πλέον έχει 14 και 15 υπαλλήλους. Εάν ερχόταν πριν ένα χρόνο ακριβώς, νομίζω ότι δεν θα έφευγε με τις ίδιες εντυπώσεις, ούτε και εμείς θα τον περιμέναμε με τόσο χαρά. Θα τον γεμίζαμε προβλήματα και δυσαρέσκεια, γιατί δεν μπορούσε να προχωρήσει η τόση δουλειά ευτυχώς που έχει και εξυπηρέτηση προς το κοινό η υπηρεσία μας με το προσωπικό, με το δυναμικό που είχαμε. Πάντως θα μου επιτρέψεις να πω ότι αν και είχατε λίγο προσωπικό, ελάχιστο θα έλεγα για το φόρτο δουλειάς, εγώ όποιες φορές χρειάστηκα σαν Αναστασία Πατλακίδου τη βοήθεια του ΟΑΕΔ, ήσασταν άψογοι όλοι, ένα μπράβο σε όλους σας, γιατί σας είδα και εν ώρα εργασίας με τους άλλους ανθρώπους που έρχονταν εκεί, αλλά και με ό,τι ζήτησα εγώ τη βοήθεια του ΟΑΕΔ. Οπότε νομίζω ότι και λίγοι που ήσασταν βγάζατε δουλειά, αλλά τώρα είναι ακόμη πιο καλά. Ναι, σε ευχαριστούμε Αναστασία που το καταλαβαίνεις και όντως το έχεις εντοπίσει. Απλά γινόταν με πολύ δυσκολία και με κατάθεση ψυχής και υπερωριών και ό,τι μπορείς άλλο να φανταστείς και νυχτέρια στην υπηρεσία μας από τους συναδέλφους που ήδη τότε υπήρχαν. Φυσικά δυσκόλεψε περισσότερο η κατάσταση το 2 χρόνια και άνω η υπόθεση του κορονοϊού που υπήρχαν εξ αποστάσεως και ευνηδίως εξ αποστάσεως εργασία για τους συναδέρφους, αλλά νομίζω ένα δύσκολο όνειρο ήταν, έφυγε, έχουμε μπει σε μια πολύ καλή κανονικότητα και ενισχυμένη κανονικότητα και περιμένουμε να υποδεχτούμε τα προγράμματά μας και να τα υλοποιήσουμε. Σήμερα τρέχει ένα πρόγραμμα, έτσι δεν είναι, πρόγραμμα απασχόλησης για το Υπουργείο Μετανάστευσης, είδα Υπουργείο... Είναι κοινοφελή προγράμματα που έχει μέσα και το Υπουργείο Μετανάστευσης, είναι το Υπουργείο Μετανάστευσης, άρα θα υπάρχουν και στα δικά μας κοίτα εδώ πέρα. Είναι κοινοφιλούς εργασίας από σήμερα 7 του μήνα ξεκινάει, όπως επίσης θα μου επιτρέψεις πρώτα να πω ένα σύντομο κομμάτι. Ναι, ναι, ό,τι θέλεις. Όσον αφορά, γιατί την εκπομπή σου ξέρω ότι έχεις ακροατές, και θα ήθελα να μπω στο κομμάτι λίγο των πολιτών που μας ακούν και έχουν την ιδιότητα του ανέργου εδώ στην υπηρεσία μας. Υπάρχουν συνεχώς καλέσματα και τηλεφωνικές επικοινωνίες από την υπηρεσία μας με εργασιακούς σύμβουλους, τους οποίους ζητάνε να συμπληρώσουν κάποια ερωτηματολόγια αφού έχουν κάνει ένα δελτίο ενεργείας. Θέλω σε αυτό το κομμάτι να το δουν οι συμπολίτες μας και να το συμπληρώσουν, γιατί είναι για το δικό τους όφελος. Μέσω από αυτό μετά τους καλούμε και γίνεται ένα ατομικό σχέδιο δράσης και στην ουσία είναι οι ενεργοί άνεργοι οι οποίοι θα βγαίνουν στις καταστάσεις και θα μπορούμε να τους ενημερώνουμε για δουλειά. Όταν ένας πολίτης βγάζει ένα δελτίο ενεργείας, δεν τον εξυπηρετεί και δεν τον δίνει τίποτα πέρα από την ικανοποίηση ότι έχω βγάλει ένα δελτίο ενεργείας. Εάν αυτό δεν το επιβεβαιώσεις με την υπηρεσία, εάν δεν απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο σου, εάν δεν δούμε εμείς το επάγγελμά σου και τι ακριβώς ψάχνεις, το βιογραφικό σου και όλα αυτά, πρέπει να ολοκληρωθεί λοιπόν όλη αυτή η διαδικασία για να μπορούν και να, όταν αναζητούμε ειδικότητες, οι άνεργοι να εμφανίζονται και να μπορούν να ενημερώνονται από εμάς. Δυσκολευόμασταν πριν, γιατί δεν είχαμε την πολυτέλεια των ατόμων να έχουν αυτό το χρόνο και να μπορούν να κάνουν όλο αυτό. Είμαστε χαρούμενοι τώρα που πραγματικά οι νέοι συνάδελφοι είναι αυτή η δουλειά τους κατεξοχήν και για τους εργοδότες και για τους ανέργους, να έρχονται σε επικοινωνία και θα νομίζω ότι θα καλυφθούν πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Μακάρι να μην έχουμε ανέργους γύρω μας, γιατί η καθημερινότητα έχει τα δικά της, τις δικές της ανάγκες, οπότε είναι πολύ σημαντικό σήμερα ο άνθρωπος. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε
μια απογοήτευση και εμείς ως πολίτες από άλλες υπηρεσίες ίσως, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μια επικοινωνία και μια πολύ καλή συνεννόηση για να μπορεί να υπάρχει και ένα καλό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν λες ότι τηλεφωνεί ο ΑΕΔ στους ανεργούς που έχουν δελτία ανεργίας και δεν είναι τακτοποιημένα και δεν είναι ολοκληρωμένα το ατομικό του σχέδιο δράσης. Ωραία. Λοιπόν, το τι μπορούμε να προτείνουμε εμείς για αυτούς. Άρα ας είναι συνεργάσιμοι, ας ψάξουν και οι απαντήσεις τους να είναι πραγματικά φιλτραρισμένες και να το εννοούν αυτό που λένε, ότι ψάχνουν αυτή την εργασία, είμαι διαθέσιμος τότε, είμαι εδώ, είμαι εκεί, σε όλα αυτά, γιατί δεν τα ρωτάμε για το τσομπολό, απλά τα ρωτάμε για να γίνει μια καλύτερη δουλειά από εμάς, για αυτούς. Ναι, οπότε μετά τακτοποιείται ο καθένας εκεί σε αυτό που ξέρει. Σε αυτό που δεν ξέρει, χάνεται και χρόνος επίσης. Και σε αυτό που ψάχνει, ναι. Όταν λοιπόν κάποια επιχείρηση εκδηλώσει ένα ενδιαφέρον για μια συγκεκριμένη ειδικότητα, είτε για οτιδήποτε, είτε και ένα γενικό καθηκόντο, οτιδήποτε, όχι μόνο τους εξειδικευμένους, θα μπορούμε εμείς να τους κάνουμε πρόταση, γιατί θα τους βρίσκουμε πλέον. Ναι. Ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό γρανάζι αυτό. Και επειδή όλες οι δράσεις και όλες οι ενημερώσεις συνήθως απευθύνονται για τα προγράμματά μας και για τις επιχειρήσεις, το θεώρησα σημαντικό να απευθυνθούμε στους ανέργους συμπολίτες μας, ότι και αυτοί πρέπει να κάνουν σωστά ένα δελτίο ανεργίας για να μπορούν να υπάρχουν οι περιβόητες σύζευξη που λέμε, ναι. Το να μπορούμε να πετυχαίνουμε τις θέσεις εργασίας που μας δίνουν, να τις καλύπτουμε. Σωστά. Γιατί δεν είναι λίγες φορές που έχουν έρθει επιχειρήσεις και αναρωτιούνται αν έχουμε ανέργους τελικά. Δεν έχουμε ανέργους τελικά. Γιατί όταν δίνει μια επιχείρηση μια θέση και δεν μπορείς να την καλύψεις, αυτή είναι η εντύπωση του μένει. Δεν είναι ότι δεν έχουμε ανέργους. Ανέργους έχουμε. Αλλά πρέπει να αναζητάνε εργασία ουσιαστικά, που αυτό ταυτοποιείται μόνο όταν γίνουν όλα αυτά που πρέπει να γίνουν από το δελτίο του. Ναι. Άρα λοιπόν, ας το κοιτάξουν οι ίδιοι, αν δεν τους τηλεφωνήσει ακόμη, ας το ψάξουν και μόνοι τους, ας πάρουν τηλέφωνα να συμπληρώσουν. Ναι, αλλά θα σιγουριά ότι αυτό το πράγμα γίνεται ωραία, από εμάς. Ωραία. Άλλο τι είχε το καλάθι του διοικητή, κάτι που... Θα πω άλλη μια αναφορά στο κομμάτι της ενεργείας, ότι σύμφωνα με τις τελευταίες στατιστικές για τον Ιούλιο μήνα, παράδειγμα, που έχουμε με μείωση της ενεργείας κάπου 17,5 σε αντίστοιχο Ιούλιο, στο 11,4. Το λέω στο αντίστοιχο Ιούλιο, διότι τον Ιούλιο γενικά είναι ένας μήνες, θερινοί μήνες, είναι μήνες που κατεβαίνει η ενεργεία, διότι υπάρχουν τα εποχικές αποσχολήσεις σε τουριστικά, σε επιζητιστικά. Όμως σας λέω ότι η σύγκριση γίνεται με τον αντίστοιχο Ιούλιο του προηγούμενου έτους, που σημαίνει αυτό ότι όντως είναι ουσιαστική και δεν είναι απλά νούμερο η μείωση. Ένα κομμάτι, Αναστασία, που ήθελα να πω, επειδή τρέχει τώρα, δεν είναι πρόγραμμα, είναι μια παροχή που έχει ο πρώην ΑΕΔ ΔΥΠΑ τώρα, το εποχικό επίδομα. Το εποχικό επίδομα δίνεται κάθε χρόνο, δεν είναι κάτι καινούριο. Για πρώτη φορά φέτος ξεκίνησε από 12 Σεπτεμβρίου και τελώνει 30 Νοεμβρίου, όπως κάθε έτος. Αφορά κάποια συγκεκριμένα επαγγέλματα και τις εποχικές αποσχολήσεις. Συνήθως είναι πάρα πολλοί, είναι η μουσική, είναι η ηθοποιοί, τεχνική κινηματογράφου, χειριστές, κινηματογραφιστές, είναι πάρα πολλοί. Στη δικιά μας περιοχή συνήθως είναι οι οικοδόμοι, οι δασεργάτες, οι χειριστές και τα επισητιστικά, τουριστικά με επισητιστικά. Δηλαδή παιδιά που δουλεύουν σε επισητιστικές επιχειρήσεις, σε καφέ, εστιατόρια. Οι χειριστές, έχουμε χειριστές οι οποίοι είναι σε επισητιστικά μηχανήματα που εργάζονται, έχουμε οικοδόμους με συγκεκριμένες προϋποθέσεις που τις γνωρίζουν ή πολύ εύκολα μπορούν να τις διαβάσουν μέσα στο σύστημά μας και να υποβάλουν ηλεκτρονικά έτοιμο μέχρι και 30 Νοεμβρίου. Τέλεια. Έχετε, Χριστίνα, στατιστικά με το πώς πήγαν τα δελτία κοινωνικού τουρισμού, έχετε τέτοιο στατιστικό στοιχείο? Το πώς
πήγαν, αν έχουν χρησιμοποιηθεί, ναι, μετά σε αναστασία. Ναι, ναι. Δεν έχουμε στατιστικά, δεν ίσως και να τα έχουμε, δεν τα έχω μπροστά. Ωραία, ωραία. Μια άλλη στιγμή θα μιλήσουμε. Ναι, το σίγουρο είναι ότι έχει γίνει πραγματικά μία χρήση που φτάνει σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Mm-hmm. Αν και φέτος οι περισσότεροι ενεργοποίησαν τις επιταγές τις περσινές, γιατί ήταν μέχρι 31 Ιουλίου. Έτσι. Κάποιοι λοιπόν του Αυγούστου, ναι, κατάφεραν να μπουν, ναι, και το πολύ σημαντικό είναι ότι υπάρχει και δέσμευση στο ποσοστό που θα έχει το ξενοδοχείο, mm-hmm, όσον αφορά στην... πόσες κλίνες έχει, mm, θα υπάρχει ένα ποσοστό που πρέπει να είναι καλυμμένο από τον ΟΕΔ, όπως και τον Αύγουστο, το μήνα Αύγουστο δόθηκε και ένα επιπλέον ποσό στις ήδη αυτές επιταγές, διότι πολύ δύσκολα έβρισκαν οι άνθρωποι, γιατί ίσως να τους απέφευγαν και τα ξενοδοχεία, λόγω ότι έτσι και αλλιώς τον Αύγουστο έχουν πληρότητα. Σωστή. Αυτό είναι μια δικλίδα ασφαλείας ακόμη καλύτερη για αυτούς τους πολίτες που θέλουν να πάνε αυτό το χρονικό διάστημα και να μην τους αντιμετωπίζουν δηλαδή σαν τους τζαμπατζίδες, ναι, που ήρθαν για να κάνουν τις τζάμπα διακοπές. Ναι. Οι διακοπές είναι πληρωμένες με τα ένσημά τους, από τις κρατήσεις τους. Τα αποδίδουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο. Είναι γενναία τα ποσά που παίρνουν και οι επιχειρήσεις, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Έτσι. Και για την περιοχή μας ακόμη περισσότερο. Ναι, ναι. Ναι, το γνωρίζεις ότι η περιοχή μας είναι στις 10 ημέρες. Είχαμε μιλήσει με τον κύριο Κουσινίδη το καλοκαίρι και μας είχε τονίσει για την περιοχή μας ότι είναι, παίρνει 10 μέρες, έτσι δεν είναι? 10 μέρες και 0 τα συμμετοχή. Ναι. Δεν έχει ποσοστό συμμετοχής. Δεν έχει ποσοστό συμμετοχής. Ωραία. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πάλι για το επόμενο 12μηνο λοιπόν που έρχεται. Και νομίζω ότι όλο και περισσότερο γίνεται η χρήση αυτών των επιταγών. Έχουν εξοικειωθεί και οι πολίτες, έχουν εξοικειωθεί και τα καταλήμματα. Και το χρειάζονται επίσης. Είναι όντως εποχές, όντως, που είναι δώρο αυτό, θα λέγαμε, για, τον, για τον πολίτη που θέλει να κάνει τις διακοπές του, γιατί χρειάζεται να κάνει και διακοπές. Ελπίζω του χρόνου να δοθούν περισσότερα. Γιατί είχαμε πολύ μεγάλο ποσοστό συμμετοχής εκδήλωσης αιτήσεων. Αλλά δεν μπορώ να πω, οι θέσεις ήταν αρκετές, αλλά βλέπω ότι κάποιες πολίτες μείνανε. Δηλαδή τα μόρια τους βλέπω ότι ήταν σε τετραμελής οικογένεια και σε όλα αυτά. Άρα λοιπόν παλαιότερα θυμάμαι ότι και με ένα άτομο μπορούσε να πάρει δελτίο. Που σημαίνει ότι είχαν λιγότερες αιτήσεις, άρα και με πιο εύκολα, με λιγότερα μόρια μπορούσε να διεκδικήσουν και να πάρουν. Άρα πιστεύω ότι αυτό θα το εντοπίσει η διοίκησή μας και θα δώσει απλά περισσότερα δελτία. Ναι, γιατί επιτέλους οι διακοπές είναι για όλους, ακόμη και για αυτούς που δυσκολεύονται να πάνε διακοπές. Επιτέλους σας γίνει και για τους Έλληνες. Γιατί ναι, τελικά ήταν ένα προνόμιο ξένων το να βλέπουν τα καλούδια της χώρας μας. Έτσι. Έτσι, αυτή πολύ τη στιγμή σωστά γίνεται, εγώ τουλάχιστον εκεί που πήγα Αναστασία, ναι, το χάρηκα πάρα πολύ, γιατί είδα οι οικογένειες με τα παιδάκια τους που ήταν στα ξενοδοχεία, απολάμβαναν όλα αυτά. Τέλεια. Και σε πολύ καλά ξενοδοχεία και που μιλήσαμε και που γνωριστήκαμε και που κάνουμε, ήταν άτομα τα οποία είναι της μεσαίας τάξης όπως συνηθίσουμε να λέμε. Ναι, και ναι, πολύ καλά ξενοδοχεία με όλες τις παροχές τους και με τα παιδιά τους και περάσανε υπέροχα. Ας γίνει λοιπόν και αυτό. Ναι, είναι αυτοί που αναφέρεσαι, είναι όλοι αυτοί που θα δυσκολεύονταν να πάνε σε ένα καλό ξενοδοχείο. Αυτό ακριβώς, γιατί εγώ παράδειγμα που δεν είχα δελτία, ήξερα τι θα έπρεπε να πληρώσουν αυτοί, ναι, οι άνθρωποι, ναι, με τετραμελή οικογένεια, έτσι. Ναι, και ναι, ήταν πολύ... το ποσό ήταν αρκετά μεγάλο. Αν σκεφτεί κάποιο Βορειοελλαδίτης ότι θα έχει και χειμώνα και θα έχει και πετρέλα. Αυτό δεν το συζητάμε. Ή αν σκέφτεται τον λογαριασμό του ηλεκτρικού που θα έρθει. Η κουβέντα με την κυρία Κυλούδη έχει πάντα ενδιαφέρον, όπως ενδιαφέρει πάντα το ΟΑΕΔ και τα προγράμματά του, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, διευθύντρια της περιοχής, του τμήματος εδώ της περιοχής μας. Κυρία Αγγελιλούδη, πόσο χαίρομαι, Χριστίνα μου, όταν είσαι κοντά μας. Θα σε περιμένω
κάθε φορά που έχεις να μας πεις κάτι. Δεν ξέρω αν έχεις τελειώσει ή αν θες να προσθέσεις κάτι. Όχι, θα προσθέσω πολύ. Τα έχετε μόνο τα, για τα προγράμματα, ναι, που ήδη περιμένουμε. Ναι. Και είναι προγράμματα της απασχόλησης. Ναι. Είναι προγράμματα της απασχόλησης που σημαίνει έχουμε, θα υπάρξουν και ήδη τρέχουν προγράμματα για τους νέους επιχειρηματίες που θέλουν να γίνουν. Ήδη υπάρχει για κάποιους που θέλουν τις δεύτερες ευκαιρίες, που έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους αλλά θέλουν να ξανανοίξουν είτε με το ίδιο αλλά είτε με κάτι άλλο αντικείμενο, επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, και για νέους από 18 μέχρι 29 ετών που περισσότερο είναι από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης αυτό. Θα υπάρξει 18 μέχρι 29 ετών πάλι για τους επιχειρηματίες που θέλουν να έχουν ψηφιακή οικονομία, με έφαση στην ψηφιακή οικονομία. Οι ενεργητικές πολιτικές θα λειτουργήσουν, δηλαδή το να γίνονται κάποιες καταρτήσεις και να ενισχύονται στα προσόντα οι άνεργοι για να είναι έτοιμοι για την αγορά εργασίας. Θα ξαναλειτουργήσει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα που είναι μέχρι 30 ετών και δίνει την ευκαιρία στα νέα παιδιά το να μάθουν κάτι, είναι προεργασίας και επί της ουσίας είναι κάποιες πρακτικές και να μην επιβαρύνει την επιχείρηση όλο αυτό το χρονικό διάστημα που κάποιος πρέπει να μάθει την δουλειά. 7 μήνες είναι εντελώς δωρεάν για τις επιχειρήσεις, αλλά με κανονικό κατώτατο μισθό για τους εργαζόμενους και κανονικά τα ένσημά τους όλα. Θα υπάρξει πρόγραμμα μακροχρονίων ανέργων πάλι όπως το δικό σας το 55 με 67. Θα υπάρξει και για τον ιδιωτικό τομέα άνω των 45 ετών. Πολύ γρήγορα, γιατί ο χρόνος είναι σημαντικός και για σας. Πολύ πιο αναλυτικά θα μπορούν να παίρνουν πληροφορίες οι επιχειρήσεις από την υπηρεσία μας. Υπάρχει άτομο, η εργασιακή σύμβουλος των εργοδοτών, οι οποίοι όταν θα ανοίξουν τα προγράμματα, κάποια είναι ανοιχτά της επανένταξης των ειδικών κοινωνικών ομάδων, των άλλων 55 σε δημόσιες φορείς, αυτά είναι πάντα ανοιχτά, το επανένταξης που είναι όσοι παίρνουν ταμείο ενεργείας, επίδομα τακτικής ενεργείας. Άρα λοιπόν θα μπορούν να παίρνουν πληροφορίες από την υπηρεσία μας, να κλείνουν ένα ραντεβού με τον Εργασιακό Σύμβουλο Εργοδοτών και πολύ πιο εξατομικευμένα για τη δικιά τους επιχείρηση να λαμβάνουν σωστές πληροφορίες. Έτσι. Θα σε περιμένουμε, Χριστίνα Γελιλούδη, και την άλλη φορά με τόσα πολλά νέα να μας πεις. Και μόλις αρχίσουν και ξεκινήσουν και άλλα προγράμματα, εμείς είμαστε εδώ για να τα μοιραστείς μαζί μας. Το ξέρεις καλά ότι μου αρέσει να έχω ευχάριστα νέα και μου αρέσει να μιλάω για ευχάριστες καταστάσεις. Δεν μου αρέσει να γκρινιάζω, δεν θέλω να είναι εποχές οι οποίες παρακολούμε για τα αυτονόητα, το να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Και είμαι πολύ χαρούμενη που δεν είμαι στη θέση να γκρινιάζω και απλά στη θέση την ευχάριστη να λέω ότι ναι, μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, μπορούμε να αφήσουμε ευχαριστημένους πολίτες και ευχαριστημένες επιχειρήσεις. Είναι σίγουρο ότι θα βρεθούμε στον αέρα εκτός από έξω για να τα ξαναπούμε και πάντα η κουβέντα μαζί σου έχει ενδιαφέρον για όλους μας. Ευχαριστώ, Αναστασία. Την αγάπη μας και την εκτίμησή μας, Χριστίνα Αγγελιλούδη. Θα τα πούμε και μια άλλη φορά με μια άλλη αφορμή. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο. Επίσης.